Τώρα μαζί μας είναι η κυρία Σημαιάκη Εύα, υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο συνδυασμού η Κρήτη Μπροστά του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Τι διαφορετικό έχει ο συνδυασμός του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη για να τον επιλέξετε και να κατεβείτε μαζί του στις εκλογές? Μάλιστα. Πιστεύω στο ρομαντικό σχέδιο του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη. Θεωρώ ότι διαθέτει την ικανότητα, τη γνώση, τη δύναμη και είναι ένας νέος άνθρωπος. Από την πρώτη στιγμή που μου έκανε την πρόταση, δέχτηκα, γιατί θεωρώ ότι ταυτίζονται οι απόψεις μας και μου άρεσε και το όλο το πρόγραμμα του συνδυασμού του. Οπότε το να πω ναι ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα. Έχετε σπουδάσει οικονομικά και ειδικότερα χρηματοοικονομικά και είστε και φοροτεχνικός. Σε ποιους τομείς περιφερειακού έργου θα θέλετε να συμβάλλετε εφόσον εκλεγείτε? Μάλιστα. Έχω σπουδάσει φοροτεχνικά, χρηματοοικονομικά για τις ανάγκες της επιχείρησής μου, η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα δηλαδή. Από μικρή ασχολούμαι με τα αθλητικά. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης, οπότε θεωρώ ότι σε όποιο τομέα αύριο μεθαύριο μου αναθέσουν, θεωρώ, επειδή είμαι και εργατικό άτομο, ότι θα μπορέσω και θα τα καταφέρω και θα δώσω το καλύτερό μου εαυτό. Όπως είπατε και εσείς, έχετε σχέση με τον αθλητισμό. Πολυνίκης κολυμβήτρια και τώρα προπονήτρια. Και μάλιστα με δίπλωμα. Κολυμπάτε λοιπόν στα βαθιά. Έχετε όμως εκλεγεί και στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Παράλληλα, έχετε και σημαντική δράση σε σωματεία και κοινωνικές δράσεις. Τι μήνυμα στέλνετε στις νέες γυναίκες? Αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν με τα κοινά? Φυσικά. Θεωρώ η ενασχόληση με τα κοινά πάντα προσφέρει θετικά. Θεωρώ ότι οι νέοι πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά. Και ειδικά και οι γυναίκες. Πιστεύω στους νέους και στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Εγώ θεωρώ η ενασχόληση με τα κοινά είναι πάντα προς όφελος και του ίδιου μας του εαυτού και προς τους συμπολίτες μας. Η περιφέρεια Κρήτης έχει και εκείνη τα προβλήματά της. Έχετε ιεραρχήσει ως παράταξη τα βασικά και άμεσα προσλύσει θέματα που θα σας απασχολήσουν ως περιφερειακή αρχή, αν οι πολίτες σας εμπιστευτούν? Φυσικά. Σε όλους τους τομείς έχουμε μεριμνήσει. Πρωταρχικός μας ρόλος είναι το οδικό δίκτυο, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο τουρισμός, είναι ο πολιτισμός, είναι η ενεργειακή επάρκεια και η λειψιδρία. Θεωρώ ότι ο Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης έχει προτάσεις και αφορά όλους τους τομείς και έχει μεριμνήσει γι' αυτό. Τέλος, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πώς βλέπετε την απόδοση του κόμματος στις ευρωεκλογές, αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, στις 26 του Μάη? Θεωρώ ότι ο πολίτης θα εμπιστευτεί το συνδυασμό του Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη στις περιφερειακές εκλογές, η Κρήτη Μπροστά. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές θα είναι πρώτο κόμμα και με περιφερειάρχη τον Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.